Σε περίπου ένα μήνα από σήμερα αναμένεται να κρίνει τελικά το Συμβούλιο Εφετών την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, με βούλευμα το οποίο θα εκδώσει για το ποιοι από τους συνολικά 85 κατηγορούμενους θα βρεθούν τελικά ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Βάσει της εκτίμησης του κυρίου Ντογιάκου, πρέπει να παραπεμφθούν οι 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής και μαζί τους άλλοι 52 συγκατηγορούμενοι τους. Από αυτούς, οι 26 είναι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, ενώ η δίκη εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί στις αρχές του 2015. Ζητούμενο επίσης είναι η στέγαση μιας τέτοιας διαδικασίας. Εγώ δεν είμαι ούτε δεξιός, ούτε ακροδεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής. Εγώ είμαι ένας δημοκράτης. Αλλά έτσι το πρόβλημα το έχει η δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη είναι άμεμπτη και νομίζει ότι είναι σωστό αυτό που κάνει, καλώς πράττει. Η Χρυσή Αυγή πάει για δίκη. Να πάνε. Να πάνε για δίκη. Είναι εγκληματίες. Η Χρυσή Αυγή πάει για δίκη, λέει. Δεν πιστεύω στη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω τι πάνε. Αλλά αυτό το καλό κακό δεν ξέρω. Αυτό είναι... Δεν πάω το πω. Ναι, δεν πάω το πω. Όλοι θα πάνε για δίκη. Όχι μόνο αυτοί. Ο ένας θα ξεσκεπάσει τον άλλον. Τι να σας πω, η εισαγγελέας νομίζω πως ξέρει καλύτερα από εμάς. Έχει μελετήσει τις δικογραφίες και έχει βγάλει τα απορίσματά του. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Αλλά υπάρχει και μια απορία. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Σας είπα, ούτε ακροδεξιός είμαι, ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής. Εγώ ήθελα μια καλή δημοκρατία με έντιμους πολιτικούς. Τώρα το τι κάνουν αυτοί, το βλέπει ο κόσμος και γελάει. Ό,τι πράττουνε θα βρούνε. Τι να σου πω. Ίσως να το κάνουν και για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τα προβλήματά του της καθημερινότητας.